εξαιρετική λαμπρότητα εορτάστη υπό τις πολεμικές μας αεροπορίες η εορτή του προστάτου της Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Ο επίσημος εορτασμός έγινε εις την αεροπορική βάση Τατοίου, παρουσία της αυτού εξοχότητος του αντιβασιλέως στρατηγού κυρίου Ζωητάκη, μελών της κυβερνήσεως, του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων και άλλων Ελλήνων και ξένων επισήμων. Επευκαιρία του εορτασμού επετράπηκε στο κοινό η είσοδος εις όλα τα πολεμικά αεροδρόμια της χώρας. Οι επισκέπτες πάσης ηλικίας είχαν έτσι την ευκαιρία να παρακολουθήσουν αεροπορικές επιδείξεις και να ζήσουν στο περιβάλλον της πολεμικής μας αεροπορίας. Ιδίως τα μικρά παιδιά έδειχναν ενθουσιασμένα από τα σιδερένια πουλιά, τα αεροπλάνα, και στα μάτια των μπορούσε να διαβάσει κανείς την επιθυμία να ακολουθήσουν τον ένδοξο δρόμο των Ελλήνων Ικάρων. Κατά τη διάρκεια της Αθήνας επισήμου παραμονής του, ο Πατριάρχης της Αιθιοπίας κ. Θεόφιλος επισκέφθη στο γραφείο του τον Πρωθυπουργό κ. Γεώργιον Παπαδόπουλον. Ο προκαθήμενος της Αιθιοπικής Εκκλησίας, συνοδεύεται υπό του Υπουργού Εκκλησιαστικών Υποθέσεων της Αιθιοπίας κ. Δημητρό, ανωτάτων κληρικών και του Εναθήνες Πρέσβεως της Αιθιοπίας. Ο κ. Θεόφιλος έβρε την ευκαιρία να τονίσει στον κ. Πρωθυπουργό τον θαυμασμό του δια την Ελλάδα και τους Έλληνας. Η Κρήτη εόρτασε με λαμπρότητα την 105η επέτειο του ολοκαυτώματος της Ιεράς Μονής του Αρκαδίου. Εις των εορτασμών παρέστη περιδικών κλιμάκιων με επικεφαλής τον αντιπρόεδρο της κυβερνήσεως κ. Πατακών. Κατά τα εορταστικά εκδηλώσεις κατετέθη υπό του κ. Πατακού Στέφανος εις το μνημείο του αγνώστου στρατιώτου εις Ρέθυμνον και πραγματοποιήθη παρέδαση της μαθητιώσης νεολαίας και τμήματων των ενόπλων δυνάμεων. Μετά το προσκύνημα εις την Ιεράν Μονή του Αρκαδίου, ο κ. Πατακός εδήλωσε ότι η κυβέρνηση πρόκειται να ανεγείρει εις τον τόπο της θυσίας νέων σύγχρονων μαυσολίων. Στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο εγγενιάστη στα πλαίσια των 150 χρόνων από της Εθνικής Παλιγγενεσίας η έκθεση δύο αξιοθαυμάστων λευκωμάτων, του λευκώματος Εικονογραφία του 21 και του λευκώματος 1821 12 μετάλλια. Η έκδοση και των δύο αυτών λευκωμάτων αποτελεί μια πραγματική προσφορά, διότι το μεν πρώτο περιλαμβάνει εικόνες καλλιτεχνών που έζησαν κατά το 21, το δε δεύτερο αξιοποιεί φωτογραφικώς τα 12 έξοχα μετάλλια που χαράκτηκαν από το γερμανό χαράκτη Κόνραντ Λάγκε για τους γάμους του βασιλέως Όθωνος το 1836. Εξάλλου, στις αίθουσες του Βρετανικού Συμβουλίου, εγγενιάστη η έκθεση ενθυμίων της συμβολής των Βρετανών Φιλελλήνων στον αγώνα των Ελλήνων κατά το 1821. Μεταξύ των εκθεμάτων είναι σπάνια έγγραφα, βιβλία, πρωτότυπα ζωγραφικά έργα, όπλα και άλλα αντικείμενα. Λήθη πιστών από ολόκληρη την Ελλάδα συνέλευσαν στη Μονή Αγίου Νεκταρίου στην Αίγινα για να τιμήσουν τη μνήμη του Αγίου. Οι πιστοί, οι οποίοι παρακολούθησαν με κατάνοιξη τη λιτάνευση της εικόνας του Αγίου Νεκταρίου, παρέστησαν με δέος και συγκίνηση μάρτυρες του θαύματος της Ιάσεως ενός αναπήρου, ο οποίος είχε προσέλθει για να ζητήσει την ελεήμονα χάρη του Αγίου. Η Κατερίνη απέκτησε ένα ακόμη νέο σύγχρονο διδακτήριο, το Γυμνάσιο Θηλαίων, το οποίο διαθέτει 27 αιθούσας διδασκαλίας, 3 αιθούσας φυσικοχημίας και άλλους βοηθητικούς χώρους. Το νέο αυτό διδακτήριο, το οποίο εγγενίασε ο Υφυπουργός Παιδείας κ. Δημητράκος, είναι δυναμικότητος 1.080 μαθητριών και η δαπάνη αναγιάσεώς του ανήλθε εις τον ποσόν των 15.500.000 δραχμών. Επίσης, στη Νέα Πέλαν εθεμελιώθη το κτίριο ενός νέου δημοτικού σχολείου προϋπολογισμού δαπάνης 4.600.000 δραχμών. Στάδια παντού που θα συμβάλλουν στην επιδιωκωμένη ανάπτυξη του αθλητισμού μας.
ένα από τα νέα αυτά στάδια εγκαινίασε ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματεύς Αθλητισμού κ. Βλαδίμηρος στο Χολαργό και η αθλουμένη νεολαία το κατέκλυσε αμέσως. Στον κινηματογράφο Ορφεύς εδόθη με επισημότητα η πρεμιέρα της νέας ελληνικής ταινίας «Η Χαραυγή της Νίκης». Την πρεμιέρα της εν λόγω ταινίας ετοίμησαν για τις παρουσίες των ο αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως κ. Μακαρέζος, ο υφυπουργός διοικητής Αττικής Καινήσων κ. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, άλλοι επίσημοι, εκπρόσωποι του καλλιτεχνικού κόσμου και πλήθος θεατών. Η πρώτη οικοδομική έκθεση, η οποία στεγάζεται εις τας αιθούσας του Ζαπίου Μεγάρου, εγγενιάστη υπό του Υπουργού Δημοσίων Έργων κ. Παπαδημητρίου. Η εν λόγω έκθεση οργανώθη υπό του Κέντρου Οικοδομικών Εκθέσεων και σε αυτήν παρουσιάζονται σύγχρονα δομικά υλικά, κυρίως της ελληνικής βιομηχανίας και βιοτεχνίας, ως και νέα δομικά συστήματα και μέθοδοι. Η έκθεση αυτή δίδει επίσης στους πολεοδόμους αρχιτέκτονας και μελλοντολόγους την ευκαιρία να παρουσιάσουν εκπληκτικά τεχνικάς μελέτας για το πώς θα είναι επόλεις του μέλλοντος με τα σπίτια των και πώς θα ζουν οι άνθρωποι στον χώρο αυτών του μέλλοντος που θα δημιουργήσει η τεχνική. Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθησαν στα εγκαταστάσεις του Ιππικού Ομίλου Παραδείσου Αμαρουσίου οι δεύτεροι διασυλλογικοί ιππικοί αγώνες, τους οποίους παρακολούθησε πλήθος κόσμου. Νικητές στα διαφόρους κατηγορίες ανεδείχθησαν οι Άρης Κυπρέος, Δημητριάδου, Διακομίδου και Καρίνος. Με παρέλαση των ομάδων και με την έπραση των σημεών ήρθησαν στο κατάμεστο αποθεατάς Παλέντε Σπορ της Θεσσαλονίκης οι αγώνες του 4ου πρωταθλήματος Ελευθέρας Ερασιτεχνικής Πάλης του ΣΥΣΜ. Τα στιγμιότυπα είναι από τον πρώτο γύρο των προκριματικών αγώνων. Το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας διεξήχθη ο ποδοσφαιρικός αγών μεταξύ των ομάδων του Παναθηναϊκού και του Εθνικού για το πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής κατηγορίας. Παρότι ο ΠΑΟ ενεφανίστη ανώτερος του αντιπάλου του και διατήρησε υπεροχή, ο αγών παρουσίασε ενδιαφέρον. Το 25ο λεπτό ο Δημητρίου άνοιξε το σκορ με ένα ωραίο σουτ και το ημίχρονο έληξε με 1-0 υπέρ του Παναθηναϊκού. Ένα ακόμη γκολ επέτυχε ο ΠΑΟ δια του Αντωνιάδη στο 64ο λεπτό. Και η λήξη του αγώνος βρήκε νικήτρια την κυπεδούχο ομάδα με σκορ 2-0.